Γεια σας φίλοι μου. Λοιπόν, τι θα φτιάξουμε σήμερα. Σήμερα λοιπόν είπα να φτιάξουμε ένα ωραίο πολυμορφικό πορτοφόλι, το οποίο είναι καταπληκτικό και για δώρο, γιατί εντάξει, προετοιμαζόμαστε και όλα, θα μου πεις είναι καλοκαίρι, μπορεί εσείς να το φτιάξετε το χειμώνα, δεν έχει σημασία, αλλά επειδή κάποιες γιορτές υπάρχουν το χειμώνα και κάποιες σαν τις Παναγίες υπάρχουν το καλοκαίρι, είναι ένα καταπληκτικό δώρο και πάρα πολύ εύκολο, όπως και για τον εαυτό μας φυσικά. Λοιπόν, αυτό από ό,τι βλέπω θα μου πάρει γύρω στο 1,5 τέτοιο καρουλάκι, 1,5 και τίποτα άλλο και ένα φερμοαράκι, δεν έχει άλλα υλικά, είναι πάρα πολύ απλό και πάρα πολύ εύκολο. Λοιπόν, εγώ τι έχω κάνει εδώ τώρα, να δούμε πώς ξεκινάμε. Έβαλα 26 αλυσίδες, γύρισα και έκανα 25 άρρηκτα, έτσι, 25 άρρηκτα. Με τα 25 άρρηκτα έκανα 17 σειρές, 3, 6, 9, 10, 13, 16, 17 σειρές, έτσι. Λοιπόν, στις 17 σειρές λοιπόν, εδώ δίπλα, τελειώνοντας δηλαδή τη 17η σειρά σχεδίου, δηλαδή στην ουσία 34 είναι, έτσι, 17 και 17. Κάθε μοτιβάκι τέτοιο έχει δύο σειρούλες. Άρα 17 και 17, 34. Μόλις τελείωσα λοιπόν την 34η σειρά, έκανα άλλες 25, 26 αλυσιδούλες, γιατί θέλω να βγάλω πάλι άλλα 25 εδώ. Άρα, εδώ από την ακρούλα, εγώ έχω βγάλει τώρα 26 αλυσιδούλες. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε πώς αυτά λοιπόν θα τα κάνουμε 25 και 25, 50 τώρα θέλουμε, έτσι. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Γυρνάμε το πλεκτό μας και πλέκουμε στην πίσω, δηλαδή δεν πλέκουμε εδώ, βλέπετε πώς είναι. Πλέκουμε πίσω, στην πίσω θηλίτσα. Πάμε. 1. 2. Μέσα εδώ. Είναι λίγο βασανιστικό, αλλά βγαίνει πάρα πολύ ωραίο το αποτέλεσμα. Το έχουμε πει, έτσι. Όταν ξεκινάτε σειρά, καλό είναι να το κάνετε με αυτόν τον τρόπο, όσο και να είναι λίγο πιο δύσκολο. 3. 4. Και φτάνετε μέχρι το τέλος της σειράς με αυτόν τον τρόπο. 5, 22 είμαστε. 23. 23. 24. 25 εδώ, το βλέπετε. Εκεί και τώρα. Έχουμε τα 25, τα κανονικά μας. Να το. Τώρα μπαίνουμε στο κανονικό. Οπότε, εδώ τώρα θα έχουμε 25 και 25, 50. Αυτά λοιπόν, με αυτά τα 50, θα κάνουμε 8 σειρές, 8 μοτίβα, 16 σειρές δηλαδή. Όταν λέμε 8 εννοούμε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 σειρές. Έτσι, ένα κομματάκι τόσο. Θα το κάνουμε με τα 50 όλα μαζί. Και μετά ξανά ανοίγουμε να σας πω τι άλλο θα κάνουμε και το πορτοφόλι μας έχει τελειώσει. Δηλαδή είναι τόσο εύκολο, μπορεί να το κάνει και ένας αρχάριος. Γιατί το έχω κάνει με άρρηκτα, επίτηδες, για να μπορούμε να το φτιάξουμε όλοι. Έτσι λοιπόν, μου κάνετε 8 μοτίβα, 16 σειρές με τα 50, όπως θα τα έχουμε εδώ, πέρα δόθε. Μόλις φτάσουμε εκεί, ανοίγω για να σας πω πώς θα συνεχίσουμε. Λοιπόν, είπαμε ότι εδώ θέλουμε να κάνουμε 8 σειρές. Έχουμε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7,5. Το βλέπετε. Δεν έχει ολοκληρωθεί η 8η σειρά μας. Μας λείπει μία σειρά. Πάμε λοιπόν τώρα να την κάνουμε και αυτή μέχρι το τέλος. Γι' αυτό τα άφησα να το κάνουμε παρέα. Λοιπόν, πάμε. Ένα στον αέρα είπαμε και αρχίζουμε άρρηκτα μέχρι το τέλος της σειράς. Λοιπόν, μόλις φτάσουμε στο τέλος σειράς, είπαμε ότι εδώ έχουμε 50, έτσι παιδιά. Λοιπόν, είχαμε 25, εδώ ξεκινήσαμε 25, βάλαμε άλλα 25, έγιναν 50 εδώ, έτσι. Οπότε τώρα πάμε με τα 50 μέχρι το τέλος της σειράς. Μόλις φτάσω στο τέλος της σειράς, ανοίγω για να σας δείξω πώς θα συνεχίσουμε. Τώρα έχουμε ολοκληρωμένες τις 8 σειρές. Πάμε να τις ξαναδούμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Πώς ξέρουμε ότι, με ένα σχεδιάκι είναι ολοκληρωμένο και έχει 2 σειρές? Όταν βλέπουμε το σπαγκάκι με από πάνω και από κάτω ένα άρρηκτο.
Δηλαδή, μόνο αν είναι ολόκληρο αυτό, ξέρουμε ότι έχουμε κάνει δύο σειρές εδώ. Οπότε είναι 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 θέλαμε. 8 σχέδια. Για να είναι όμως 8, πρέπει να είναι το σπαγκάκι στη μέση και να έχει πάνω και κάτω άρρηκτα. Έτσι. Είναι μια αυτή για να ξέρετε τι πλέκουμε. Λοιπόν, πάμε. Ένα για να γυρίσουμε και πάμε τώρα να κάνουμε μόνο 25. Έτσι. Λοιπόν, ξεκινάω εγώ και μετράω τώρα και μόλις φτάσω στα 25 ανοίγω, έτσι. 3, 4, 22, 23, 24, 25. Λοιπόν, φτάσαμε στη μέση. Αυτή εδώ είναι η μέση του, το βλέπετε, να το. Λοιπόν, πάμε τώρα να γυρίσουμε πίσω. Θέλουμε λοιπόν τώρα αυτό το κομμάτι να το πάμε 4 σειρές. Είπαμε πώς τη μετράμε τις διπλές σειρές, έτσι σας το είπα. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε τις 4 σειρούλες εδώ πάνω. 4 σχέδια μάλλον, 8 σειρές. Και ξανανοίγω να δούμε τι θα κάνουμε από εκεί και έπειτα. Κάντε μου και εσείς τις 4 σειρούλες. Τα 4 σχέδια μάλλον. Λοιπόν, τελειώσαμε και τις 4 σειρούλες μας. 1, 2, 3, 4. Κόβουμε αυτό. Εκεί. Περνάμε από μέσα για να το στερεώσουμε. Εκεί. Ωραία. Και τα αφήνουμε για να το στερεώσουμε μετά. Λοιπόν, πάμε να το γυρίσουμε τώρα. Γιατί τελειώσαμε την ανάποδη. Εδώ λοιπόν τι κάνουμε. Διπλώνουμε αυτό. Αυτό θα το χρησιμοποιήσουμε για να βάζουμε τις καρτούλες. Οπότε μπορούμε στο μέσον του να του πατήσουμε μία πονταρισούλα με το ίδιο νήμα. Περίπου. Τώρα εντάξει, 25 είναι, 24... Ναι, θα το βάλουμε μισό-μισό, περίπου. Λοιπόν, πάμε να του κάνουμε μία πονταρισούλα. Εκεί, να μην μας φύγει από τη σειρά μας, να είναι σωστό, να μας έρθει και εδώ σωστά, εκεί είμαστε ακριβώς. Πάμε να μετρήσουμε 2, 4, 6, 8, 10, εδώ κάπου, ναι, εκεί περίπου. Πάμε εδώ, περνά από μέσα για να μην φαίνεται ο κόμπος μας και πάμε να ράψουμε. Απλές βελονίτσες, έτσι. Εκεί. Θα φροντίζουμε να φτάνουμε μέχρι κάτω, γιατί το νηματάκι μας θα μας ενοχλεί αν δεν φτάσει κάτω, δηλαδή πρέπει να βρίσκουμε τρυπούλα για να περνάμε. Ωραία. Εδώ λίγο στην ακρούλα να το πιάσουμε, εκεί. Ωραία. Λοιπόν, γυρνάμε, αυτό θα πάει έτσι. Έτσι. Καταλάβατε τώρα πώς θα γίνει. Εδώ θα βάζουμε τις καρτούλες μας. Οπότε το στερεώνουμε εδώ από την πίσω του πλευρά. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Αυτό είναι η εσωτερική, έτσι. Θα διπλώσει και αυτό εκεί. Εκεί, έτσι. Θα διπλώσει και αυτό, να το. Ωραία. Οπότε, τώρα εμείς θα πρέπει να δούμε αν είναι ίσιο. Εκεί είναι. Ωραία. Εκεί πρέπει να είμαστε. Οπότε τώρα ερχόμαστε και ράβουμε τα πλαϊνά και το πορτοφολάκι μας θα είναι έτοιμο. Θα έχει και θήκη για κινητό και εδώ να βάζει κάποιος κάτι και εδώ θα είναι η μεγάλη θήκη του που μπορούμε να βάλουμε ό,τι θέλουμε. Αρκεί να έρθουν όλα στην ευθεία. Λοιπόν, εδώ λοιπόν τώρα πάμε και ράβουμε προσεκτικά
Αυτό, πηδάμε λίγο εδώ και ράβουμε και όλο αυτό. Όπως εδώ ράβουμε, αυτό είναι ραμμένο, δεν χρειάζεται τίποτα. Οπότε ράβουμε εδώ και όλο αυτό. Και ανοίγω μετά να σας δείξω, αν βάλουμε τη σουστίτσα εδώ προσεκτικά για να μην ενοχλούμε τις καρτούλες μας, έτσι. Και το κουμποματάκι μας. Και θα κάνουμε φυσικά και πάνω μια τσαχπινιά, έτσι. Οπότε ξανανοίγω να σας το δείξω πώς περίπου θα είναι τελειωμένο. Το πορτοφολάκι μας είναι έτοιμο. Ράψαμε εδώ και ράψαμε και εδώ. Έτσι. Εδώ δεν χρειαζόταν γιατί το διπλώσαμε. Εντάξει. Εδώ το ράψαμε. Εδώ και εδώ. Και εδώ. Έτσι. Αυτά όταν τα ράβουμε τα πιάνουμε και τα τρία μαζί. Γιατί είναι τρία. Είναι ένα, δύο και ένα τρία. Και τα τρία μαζί. Και το ράψιμό μας είναι κανονικά έτσι. Τώρα όποιος θέλει μπορεί να το κάνει και έτσι. Αλλά εγώ το έχω κάνει κανονικά έτσι. Λοιπόν, εδώ χωράει το κινητό. Γι' αυτό και τα έχω αφήσει κενό. Δηλαδή να μπαίνει άνετα το κινητό. Εδώ έχω βάλει μία σουστίτσα γιατί μπορεί να βάζουμε αντικείμενα που μπορεί να πέσουν. Έτσι, για να είμαστε σίγουροι ότι θα τα έχουμε ασφαλή. Εδώ λοιπόν είναι μετρημένο. Παίρνει δύο κάρτες. Τραπέζις. Έτσι. Λοιπόν, αφού το κλείσουμε, βάλαμε μία σουστίτσα εδώ και μία σουστίτσα εκεί, το κλείνουμε και μπροστά του έκανα και μία τσαχπινιά και του βάλα αυτό. Λοιπόν, δεν... Είναι πολύ εύκολο και πολύ όμορφο για δωράκια, είπαμε. Και για δωράκι και για τον εαυτό μας δωράκι. Έτσι, και για τον εαυτό μας δωράκι. Να. Ωραίο δεν είναι? Λοιπόν, είναι κάτι εύκολο, δεν έχει ιδιαίτερη δυσκολία αυτό, φυσικά, γιατί είναι ίσιες σειρές. Βέβαια, μπορείτε αν θέλετε να μην το κάνετε με άριχτα, να το κάνετε με οποιαδήποτε άλλη πλέξη. Ή να κάνετε μόνο το καπάκι, εκεί που ξεκινήσαμε δηλαδή, το μισό από τις 16 σειρές, τις 8 δηλαδή, να τις κάνετε ίσιες, τις άλλες 8 να τις κάνετε με σχέδιο και το διπλό κομμάτι εδώ προσθέσαμε. Θυμάστε, το διπλό κομμάτι που τα κάναμε 50, να το κάνετε πάλι με σχέδιο μέχρι να αρχίσετε να κλείνετε για τα μικρούλια. Και αυτό και να γίνουν το μπροστινό μέρος σχεδιάκι, αν θέλετε. Λοιπόν, είναι ένα εύκολο πορτοφολάκι, μπορείτε να το κάνετε και οι αρχάριες. Εάν σας άρεσε το βιντεάκι, το οποίο αυτή φορά ήταν πολύ απλό, κάντε like στο κανάλι μας, εγγραφή, πατήστε το κουδουνάκι, μπέστε και στο site μας, πλέξιμο, ράψιμο και αντίμα.gr, θα βρείτε ωραία πραγματάκια εκεί μέσα που μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Γράψτε μου κανένα σχόλιο, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ να τα διαβάζω. Μέχρι την επόμενη φορά που θα είμαστε μαζί, φιλιά πολλά!